τιραμισού. Τιραμισού αμοντομείο, δηλαδή με τον δικό μου τρόπο. Μια πάρα πολύ γνωστή και πολύ νόστιμη συνταγή. Θα σας γλυκάνω. Η πρώτη μας κίνηση είναι να μαλακώσουμε τις ζελατίνες. Για να μαλακώσουμε τις ζελατίνες χρειαζόμαστε κρύο νερό και τις ζελατίνες, τις οποίες θα πρέπει να τις μαλακώσουμε μέσα σε αυτό. Γενικότερα η ζελατίνη δεν είναι απαραίτητη σε αυτό το γλυκό, αλλά καλό είναι να την βάλουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ πιο σταθερή υφή. Θα βάλουμε ένα κατσαρολάκι και θα βάλουμε ελάχιστη κρέμα γάλακτος μέσα. Για να μπορέσει λοιπόν να ενεργοποιηθεί η ζελατίνη, θα πρέπει να το κάνουμε σε ζεστό περιβάλλον. Δηλαδή στη ζεστή κρέμα γάλακτος. Βέβαια, αυτή θα πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει εντελώς, δηλαδή να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε να την αναμίξουμε μετά με το τυρί. Αφού λοιπόν ζεστάναμε την κρέμα γάλακτος, βγάζουμε τις ζελατίνες τις οποίες έχουμε μαλακώσει σε κρύο νερό και τις στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά. Τις βάζουμε μέσα στην ζεστή κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Όσο λοιπόν κρυώνει η κρέμα με τη ζελατίνη, εμείς θα ανακατέψουμε τον καφέ μαζί με τον μπραντι. Χωρίζουμε τα ασπράδια από τον κρόκο και χρησιμοποιούμε μόνο τους κρόκους. Για περισσότερη γεύση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βανίλια. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε δύο επιλογές. Ή τη χημική ή τη φρέσκια βανίλια. Η φρέσκια βανίλια βέβαια είναι πολύ καλύτερη. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Παίρνουμε ένα φασόλι βανίλιας, κόβουμε τη μία άκρη και την άλλη άκρη. Κατά μήκος, με ένα μαχαιράκι, χωρίζουμε τη βανίλια σε δύο μέρη. Μετά ανοίγουμε και απλά ξύνουμε την επιφάνεια, ώστε να βγει όλη η βανίλια από το εσωτερικό. Είναι αυτό εδώ. Βάζουμε τη βανίλια μέσα στους κρόκους. Και ενσωματώνουμε και τη ζάχαρη. Σκοπός μας είναι να αναμίξουμε πάρα πολύ καλά τους κρόκους μαζί με την κρυσταλλική ζάχαρη. Θα χτυπήσουμε με το μίξερ μέχρι να λιώσουμε εντελώς η κρύσταλλη από τη ζάχαρη. Το τιραμισού χαρακτηρίζεται από την έντονη γεύση του καφέ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα ενισχύσουμε τη γεύση αυτή βάζοντας λίγο τριμμένο καφέ μέσα στα αυγά. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την κρέμα τυριού. Το τυρί είναι μασκαρπόνε, είναι το παραδοσιακό τυρί το οποίο χρησιμοποιείται για το τυραμισού. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια δυσκολία που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Δεν πρέπει να χτυπηθεί πολύ. Αν χτυπηθεί πάρα πολύ, τότε μπορεί να μας κόψει. Η τελευταία μας κίνηση είναι να σωματώσουμε την κρέμα γάλακτος όπου προηγουμένως έχουμε λιώσει μέσα τη ζελατίνη. Φυσικά, υπενθυμίζω, θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν είναι ζεστή, τότε σίγουρα η κρέμα θα κόψει. Με την κρέμα έχουμε τελειώσει. Ήρθε η ώρα για τα μπισκότα. Τα μπισκότα λέγονται Savoyard ή Lady Fingers. Τα μπισκότα έχουν δύο όψεις. Μία με ζάχαρη και μία χωρίς. Βάζουμε την πλευρά με τη ζάχαρη από κάτω. Σκοπός μας είναι να καλύψουμε όλη την επιφάνεια από το σκεύος που θα χρησιμοποιήσουμε για το τιραμισού με μπισκότα. Και η επόμενη κίνηση είναι να βάλουμε τον καφέ μαζί με τον μπράντι που έχουμε αναμίξει προηγουμένως κρύο. Τέλος, ρίχνουμε όλη την κρέμα πάνω από την επιφάνεια με τα μπισκότα. Η τελευταία μας κίνηση είναι να βάλουμε σκόνη κακάο. Το τιραμισού είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει είναι να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει στο ψυγείο. Περίπου μισή ώρα. Αυτό ήταν λοιπόν το νόστιμο εύκολο τιραμισού. Σας περιμένω στο επόμενο βίντεο.